είναι το βίντεο ντοκουμέντο από το ρεσάλτο των λιμενικών που εγκλώβησαν ανοιχτά της Κρήτης το πλοίο φορτηγό το οποίο μετέφερε τα ναρκωτικά με προορισμό τη Λιβύη. Ένα φορτίο μαμούθ το οποίο φαίνεται ότι δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη στο σύνολό του και έκρυβαν τα κοντέινερ που μετέφερε τον Όκα. Οι ειδικές δυνάμεις του λιμενικού εξακολουθούν να εντοπίζουν και να ανασύρουν συνεχώς νέες ποσότητες από κατεργασμένο χασί σε μορφή σοκολάτας αλλά και παρεστησιογόνα χάπια. Τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών μεταφέρονται συνεχώς από τα κοντέινερ προς το σημείο της προβλήτας όπου συγκεντρώνονται και ζυγίζονται τα ευρήματα. Ώρα με την ώρα η αποκάλυψη παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς στη διάρκεια των σημερινών ερευνών διαπιστώθηκε πως ένα από τα κοντέινερ ήταν γεμάτο από παρεστησιογόνα χάπια κάπταγκον που έχουν χαρακτηριστεί και ως το ναρκωτικό των τζιχαντιστών. Μόνο στα πρώτα 8 από τα συνολικά 18 κοντέινερ που μετέφερε το πλοίο, μέχρι χθες το βράδυ είχαν εντοπιστεί περίπου 5 τόνοι ναρκωτικών. Στη διάρκεια της νύχτας, η επίμονη έρευνα στα ίδια σημεία αποκάλυψε και άλλες κρύπτες, ανεβάζοντας την ποσότητα που έχει κατασχεθεί στους 6,5 τόνους. Οι πληροφορίες που έχουμε ενδεχομένως είναι ότι το φορτίο μπορεί να είναι μεγαλύτερο από, από τους 10 τόνους. Είναι σίγουρα μια τεράστια ποσότητα. Στην προβλήτα έχουν εκφορτωθεί όλα τα είδη που περιείχαν για λόγους παραπλάνησης τα κοντέινερ και οι λιμενικοί ξυλώνουν τον πυθμένα και τα για να φτάσουν στο στόχο τους. Οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί με τη συμβολή και των γαλλικών διοκτικών αρχών περιγράφουν ένα φορτίο ναρκωτικών που αγγίζει τους 12 τόνους. Για δεύτερο 24ωρο, οι ειδικές δυνάμεις του λιμενικού κάνουν φύλο και φτερό τα κοντέινερ που μετέφερε το φορτηγό πλοίο. Ο απολογισμός για την ποσότητα μαμούθ των ναρκωτικών που έχει κατασχεθεί συνεχώς μεγαλώνει. Τα ναρκωτικά είναι σε νάιλον συσκευασίες και είναι καλυμμένα με καφέ και μπαχαρικά σε μια προσπάθεια των δραστών να αποπροσανατολίσουν τους σκύλους ανιχνευτές που είχαν επιστρατευτεί και έδειχναν στους χειριστές την παρουσία ναρκωτικών χωρίς όμως να μπορούν να τα πλησιάσουν. Το 11-μελές πλήρωμα, 10 σύριοι και ένα συνδός παραμένει υποφύλαξη πάνω στο πλοίο και θα εξεταστεί με την ολοκλήρωση της έρευνας. Μέσω του συνηγόρου τους πάντως οι ναυτικοί υποστηρίζουν πως δεν έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. Εργάζονται για λογαριασμό της πλοιοκτήτριας εταιρείας Συριακών Συμφερόντων, όμως άλλη εταιρεία Βρετανικών Συμφερόντων εμφανίζεται στα έγγραφα να έχει χρονομισθώσει τον Όκα για να μεταφέρει τα κοντέινερ από τη Λατάκια στη Βεγγάζη. Επαναλαμβάνω, δεν θα μπορούσε να γνωρίζει ο πλοίαρχος ή το πλήρωμα τι ακριβώς είναι αυτό που είναι τοποθετημένο στο χαμηλότερο σημείο των containers. Καθότι το όλο το φορτίο και όλη τη διαδικασία την έχει επιμεληθεί η εταιρεία των Βρετανικών Συμφερόντων, η οποία ουσιαστικά έχει κάνει την διαδικασία των. Ο αρχηγός του λιμενικού σώματος που έφτασε χθες το απόγευμα στο Ηράκλειο παραβρέθηκε στην αρχική καταμέτρηση και αναχώρησε, ενώ στο Ηράκλειο παραμένουν ο κλαδάρχης ασφάλειας Ιωάννης Αργυρίου και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμενικού.